Μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις ενδέχεται να βρεθούν οι παραγωγοί, οι οποίοι επέλεξαν να προχωρήσουν μόνοι τους στη διαδικασία της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και μπορεί να πληρώσουν ακριβά πιθανά λάθη. Σύμφωνα με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, μπορεί να βρεθούν ακόμη και εκτός πληρωμών. Αν δεν γίνει σωστά η διαδικασία από εξειδικευμένο προσωπικό, ναι, μπορεί τον Οκτώβριο ή και τον μήνα Δεκέμβριο να πάνε και να μην βρουν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν συνιστάμε σε κανένα παραγωγό να ξεκινήσει από μόνος του να μπαίνει από την gov.gr και να κάνει την ενεργοποίηση. Ότι υπάρχει κίνδυνος για μεμονωμένους παραγωγούς να μείνουν εκτός. Πάρα πολύ μεγάλος. Δεν σημαίνει κάποιος που έκανε οριστικοποίηση στην αίτησή του ότι θα πληρωθεί κιόλας. Έχουν μπει πολλές διασταυρώσεις οι οποίες χρειάζεται και εξοικείωση και εμπειρία. Η πλατφόρμα για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων άνοιξε αργότερα από ποτέ και ήδη οι παραγωγοί έσπευσαν στην ΕΑΣΥ για να βοηθηθούν στη διαδικασία. Μόνο που το νέο σύστημα οδήγησε, όπως υποστηρίζει η Ένωση, σε επιπλέον εμπόδια και δυσκολίες. Υπάρχουν περιστατικά που αντιμετωπίζονται είτε από εμπλοκή του συστήματος, γιατί είμαστε σε δύο τελικά νέα συστήματα, ένα από το Gov και δεύτερο ότι άλλαξε η πλατφόρμα που υποδεχόμαστε τις δηλώσεις. Είναι ένα σύστημα που ξεκίνησε να μπάζει από παντού, ένα σύστημα με πάρα πολλά προβλήματα, σιγά σιγά διορθώνται, ευελπιστώ ότι σε ένα δεκαήμερο θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Πολλοί παραγωγοί, διαπιστώνοντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, επέλεξαν να μην ρισκάρουν και να προχωρήσουν τη διαδικασία μέσω της ΕΑΣΥ. Το σύστημα είναι πιο δύσκολο. Τώρα πιστεύω ότι θα τακτοποιήσουν τα πράγματα. Γι' αυτό έρθατε στην Ένωση. Ναι, έχουμε και άλλα προβλήματα, αλλά θα κάνουμε και την ενεργοποίηση. Κάποιες καθυστερήσεις επειδή κόλλησε το σύστημα. Κατά τα άλλα τα παιδιά είναι μια χαρά, εξυπηρετούν ευγενέστατα. Ναι, είναι πολύ πιο μπερδεμένο και έχει επηρεάσει και η κτηματογράφηση που έχει γίνει πριν ένα χρόνο. Προτείνω στους παραγωγούς πριν έρθουν να ελέγξουν σε ποιον ανήκει το τεμάχιο και αντίστοιχα εάν χρειάζεται ενοικιαστήριο ή όχι. Δηλαδή αν ανήκει σε ένα παιδί που το έχουν μεταβιβάσει τώρα στο Ε9 πρέπει να γίνει ενοικίαση του κάθε αγροτεμαχίου. Πάντως η Ένωση επέλεξε να χαρίσει και ένα δώρο σε κάθε παραγωγό. Ο κάθε παραγωγός που θα έρχεται να ενεργοποιεί τα δικαιώματά του θα παίρνει και ένα μπουκάλι από τα εξαιρετικά βραβευμένα κρασιά της Ένωσης Ηρακλείου. Φέτος δόθηκε παράταση στη διαδικασία μέχρι τις 30 Ιουνίου, με την ελπίδα να έχουν προλάβει όλοι οι παραγωγοί να εξυπηρετηθούν.